Βλέπετε σήμερα τη χαρά και τη συγκίνηση σε όλων τα μάτια των μουσουλμάνων. Χαίρονται πάρα πολύ που απόκτησαν πλέον έναν χώρο λατρείας, γιατί μετά το σεισμό του 2017 αναγκαστήκαν οι μουσουλμάνοι στο σαλόνι του Ακούφ να κάνουν τις προσευχές να συνεχίσουν. Αλλά όπως ξέρετε και εσείς, δεν ήταν ένα τζάμι κανονικό χώρο λατρείας. Και τώρα από σήμερα και μετά αποκτήσαμε ξανά ως μουσουλμάνοι το χώρο λατρείας μας, το σπίτι του Θεού. Και όλοι οι μουσουλμάνοι χαίρονται τώρα. Συγκινούνται, χαίρονται. Εδώ πέρα σε αυτό το σημείο ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και πάλι, όπως το είπε και η πρόεδρος του Ακούφ, η κυρία Κοτζαούλαν. Αν δεν ήταν ο κύριος Χατζημάρχος, σήμερα μπορεί να μην ήμασταν εδώ και να εγγενιάσουμε το τζαμί. Γι' αυτό τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς και όλους όσους βοήθησαν, είτε τους βουλευτές, είτε το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Θρησκευμάτων. Όλους δηλαδή όσοι βοήθησαν, τους ευχαριστώ εγώ από καρδιάς για όλους τους μουσουλμάνους. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε κι εσείς, μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Λέω, θα έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε όλες τις θρησκευτικές τελετές κατά την μουσουλμανική θρησκεία που υπάρχουν στην θρησκεία σας, και νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντικό ότι η άσκηση της λατρευτικής πίστης του κάθε ανθρώπου, όπου γίνεται ελεύθερα στην χώρα μας, τελείται και από τους μουσουλμάνους εδώ στο νησί της Κο, που είναι η παράδοση συγκεκριμένη. Συμβιώνουμε πάρα πολλούς αιώνες μαζί, και νομίζω ότι τι καλύτερο από το να αποδεικνύουμε αυτή την ανεξή θρησκεία, ότι ο καθένας σέβεται την πίστη του άλλου, και έτσι κι εσείς έχετε τον λατρευτικό χώρο που σας αξίζει. Ακριβώς. Από σήμερα και μετά κανονικά θα λειτουργούμε οι 5 καθημερινές προσευχές, οι Παρασκευές, τώρα το Ραμαζάνι που έρχεται σε 2 μήνες. Δηλαδή όλοι οι προσευχές, θρησκευτικές προσευχές, θα τελούνται πλέον εδώ πέρα και συνεχίζουμε. Και όπως είπατε και εσείς, το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, ειδικά η ΚΟΣ εδώ πέρα είναι και το αποδεικνύει ότι είναι ένα πρότυπο για την αρμονική συμβίωση των μουσουλμάνων και των χριστιανών συμπολιτών. Θέλετε να μας πείτε και λίγο τεχνικά χαρακτηριστικά, πόσους πιστούς χωράει το τζαμί αυτό, τι δυναμικότητας είναι και τι παροχές έχει? Αυτό περίπου τώρα, περίπου 120-130 με 150 άτομα κάτω χωράνε. Και το πατάρι είναι πάνω για τις γυναίκες. Αλλά επειδή οι γυναίκες δεν έρχονται την Παρασκευή στο τζάμι, οπότε αν γεμίσει κάτω ο χώρος, ανεβαίνουν και άντρες στις Παρασκευές. Οι γυναίκες πιο πολύ έρχονται το Ραμαζάνι στις βραδινές προσευχές που έχουμε. Τότε το πατάρι πάνω είναι για τις γυναίκες μόνο και κάτω είναι οι άντρες. Και στις γιορτές μας, στις θρησκευτικές δύο γιορτές που έχουμε, εάν δεν τους πάρει ο χώρος μέσα, έχουμε ειδικά χαλιά που τα στρώνουμε και εδώ πέρα έξω. Και κάνουμε και κάνουν και αυτή την προσευχή τους, όλοι μαζί το κάνουμε δηλαδή. Και που συνήθως δεν τους παίρνει στις γιορτές, γιατί έρχεται αρκετός κόσμος στις γιορτές. Και κλείνοντας, επειδή όπως γνωρίζουμε από τον σεισμό και έπειτα, τον σεισμό του 2017, την 21η Ιουλίου του 2017, ζημιές έπαθε και το τζαμί των Ντεφτερντάρ, το οποίο είναι στην πλατεία Ελευθερίας, και διαβάσαμε κάποια πράγματα σχετικά με τον εργολάβο κτλ. Είστε αισιόδοξος ότι και αυτό σε ένα σύντομο εύλογο χρονικό διάστημα, αν όχι σύντομο, θα ολοκληρωθεί και θα έχετε ακόμα έναν λατρευτικό χώρο έτοιμο και παραδομένο προς τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας? Εγώ πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί και αυτό μια μέρα, όπως ξεκίνησε αυτό και ολοκληρώθηκε σήμερα, και αυτό αφού ξεκίνησε, πιστεύω πως θα δούμε και το τελειωμό του και θα το εγγενιάσουμε και αυτό.